Καλησπέρα σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς ήλθατε και σήμερα στην εκπομπή Day to Day που σας προσφέρει το SBC μέσα από την τηλεοπτική συχνότητα του Δημοτικού Τηλεοπτικού Σταθμού Ασπροπύργου Attica TV. Είναι 5η 4 Απριλίου του 2019. Το τηλέφωνο επικοινωνίας από αυτή τη στιγμή μέχρι και τις 12 παρα 5 που διαρκεί η εκπομπή μας καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή. Το βλέπετε είναι το 211-2707-14. Και πάμε να δούμε τις κυριότερες εξελίξεις που έχουν προκύψει από την εγχώρια και διεθνή οικονομική ειδησιογραφία. Ενεκρίχθη χθες η εκταμείευση των 974 εκατομμυρίων ευρώ από το Euroworking Group με αποτέλεσμα αύριο στη συνεδρίαση των 19 Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης του Eurogroup που θα συνεδριάσει στην πρωτεύουσα της Ρουμανίας να δοθεί πλέον το πράσινο φως για την ελληνική δημοκρατία. Άγωνος κατέστη χθες ο διαγωνισμός για την πώληση του 50,1% του μετοχικού κεφαλαίου των ελληνικών πετρελαίων. Καμία από τους δύο ενδιαφερόμενους ομίλους δεν κατέθεσε προσφορά, με αποτέλεσμα το ΤΑΙΠΕΔ να συνεδριάσει τα επόμενα 24 ώρα προκειμένου να αποφασίσει αν θα έχουμε νέα προκήρυξη διαγωνισμού ή αυτό θα παραταθεί για τους επόμενους μήνες. Ευκλήδης Τσακαλώτος τέλος έβαλε χθες τα σενάρια περιδόρου Πάσχα για συνταξιούχους και δημοσίους υπαλλήλους. ΆΙΚΑΠ, οι εξαγωγές ενισχύουν το ελληνικό ΑΕΠ σύμφωνα με τα στοιχεία του 2018. ΟΤΕ, εκπνέει σήμερα η εθελούσια έξοδο. Σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες, περισσότεροι από 600 εργαζόμενοι έχουν υποβάλει αίτηση εθελουσίας εξόδου στον ΟΤΕ. Sunlight ανακοίνωσε χθες επένδυση 6 εκατομμυρίων ευρώ για επέκταση στις μπαταρίες λιθίου βιομηχανικών οχημάτων. Νέα έκδοση κρατικού ομολόγου, πιθανότητα τριετούς διάρκειας για την άντληση 4 δις ευρώ, σχεδιάζει η κυβέρνηση προκειμένου να αποπληρώσει τα ακριβά δάνεια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ο κύριος Τσακαλώτος, μετά το αυρενό Eurogroup στη Βουκουρέστη, θα μεταβεί αεροπορικό στην Κυριακή στην Ουάσιγκτον για την νεαρινή συνεδρίαση του IMF 12 με 14 Απριλίου, όπου και θα συναντηθεί με τη Γενική Διευθύντρια κυρία Κριστίν Λαγκάρντ για το θέμα των δανείων της ελληνικής δημοκρατίας προς το IMF. Πλαίσιο Computers ανακοίνωσε χθες επενδυτικό πρόγραμμα 10 εκατομμυρίων ευρώ στη διάρκεια του έτους που αφορά την είσοδό του στις λευκές συσκευές σε μια αγορά που αυτή τη στιγμή έχει τζίρο της τάξης των 500 εκατομμυρίων ευρώ. Inform Lycos ανακοίνωσε χθες την εξαγορά της ρουμανικής εταιρείας Star Storage έναντι 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. HSBC μετά από αρκετά χρόνια επανεκκινεί τη χορήγηση στεγαστικών δανείων στην Ελλάδα. Στις 18 Απριλίου του 2019 ξεκινά το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων εν ώψη του Πάσχα. Και Commerzbank αποφασίζει στις 9 Απριλίου για να ξεκινήσει τις συζητήσεις με την Deutsche Bank για τη συγχώνευση των δύο μεγάλων γερμανικών τραπεζών. Αυτές είναι μέχρι τώρα οι κυριότερες επιχειρηματικές οικονομικές εξελίξεις. Πάμε να δούμε τις πρωινές μας κάρτες. Ξεκινώντας όπως πάντα από το χθεσινό κλείσιμο στην Wall Street, βλέπουμε λοιπόν ότι ο Dow Jones έκλεισε με κέρδη 0,15%, ο S&P 500 ενισχύθηκε 0,21%, κέρδη για τον Nasdaq 0,60%. Ευρώ-δολάριο 1,1242, ευρώ-στερλίνα υποχωρεί 0,09%, Hang Seng αυτή την ώρα υποχωρεί 0,35% και ο Nikkei ενισχύεται 0,05%. Να δούμε την επόμενη κάρτα. Βλέπουμε λοιπόν ο χρυσός στα 1.297,65 δολάρια ανά ουγγιά, ενισχύεται 0,18%. Το αργό πετρέλαιο στα 62,44 δολάρια το βαρέλι, υποχωρεί 0,06%. Το Brent στα 69,35 δολάρια το βαρέλι, ενισχύεται 0,04%. Το δεκαετές ομόλογο 3,647%, υποχωρεί 0,14%. Το δεκαετές ιταλικό ομόλογο απόδοση 2,551%, ενισχύεται 0,24%. Χρυσή λίρα Αγγλίας αγορά 261,53 ευρώ και πώληση 315,46 ευρώ. Τελευταία κάρτα για σήμερα. Η χθεσινή εικόνα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, τα 5 μεγαλύτερα, ανωδική βλέπετε, Λονδίνο κέρδη 0,37, Μαδρίτη άνοδος 1,33, Παρίσι κέρδη 0,84, Φραγκφούρτη άνοδος 1,70 και Μιλάνο κέρδη 1,08%. Περνάμε τώρα να δούμε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στις κυριότερες αγορές χρήματος. Πάμε στην ΙΔΑΤ. Το μηνιαίο ελληνικό κρατικό ομόλογο έχει απόδοση 2,7%, το τριμηνιαίο ελληνικό κρατικό ομόλογο απόδοση 1,51%,
Το εξαμηνιαίο ελληνικό κρατικό ομόλογο απόδοση 1,56%. Το πενταετές ελληνικό κρατικό ομόλογο έχει απόδοση 2,52% και ενισχύεται 0,68% σχέση με χθες. Συνεπώς, σήμερα έχουμε ρευστοποίηση ελληνικών κρατικών ομολόγων. Το δεκαετές είναι στο 3,65% και επίσης ενισχύεται 0,03% σχέση με χθες. Το 15ετές ελληνικό κρατικό ομόλογο έχει απόδοση 4,09% και ενισχύεται 0,12%. Το 20ετές ελληνικό κρατικό ομόλογο έχει απόδοση 4,37% και υποχωρεί 0,09% σχέση με χθες. Και το 25ετές ελληνικό κρατικό ομόλογο έχει απόδοση 4,52% και υποχωρεί 0,18% σε σχέση με χθες. Το ξεκίνημα αυτή τη στιγμή στο ελληνικό χρηματιστήριο μετά τις τρεις πρώτες ανωδικές συνεδριάσεις του Απριλίου είναι πτωτικό, είναι λογικό πλέον. Σήμερα να οι πολιτές στο ξεκίνημα τουλάχιστον να έχουν τον έλεγχο της αγοράς. Ο γενικός δείκτης, έχοντας διανύσει τα 8 πρώτα λεπτά της συνεδρίας, υποχωρεί 0,67% σε 744,37 μονάδες, με τον τζίρο ήδη να προσεγγίζει το 1,60 εκατομμύρια ευρώ. Πάμε να δούμε τώρα πώς έχουν ανοίξει τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, όπου επικρατούν πτωτικές τάσεις. Η Φραγκφούρτη χάνει 0,18. Στο Λονδίνο έχουμε πτώση 0,64, στο Παρίσι πτώση 0,32, ο πανευρωπαϊκός δείκτης των 50 μεγαλύτερων μετοχών υποχωρεί 0,20, Άμστερνταμ πτώση 0,24, οριακά κέρδη 0,01 στη Μαδρίτη, Μιλάνο πτώση 0,31, Βρυξέλλες πτώση 0,23, έχουμε στο Όσλο πτώση 0,72 και στη Μόσχα πτώση 0,47. Περνάμε στο κλείσιμο των ασιατικών αγορών, η Ιαπωνία κλείσε με κέρδη 0,05, η Αυστραλία με πτώση 0,82, Σαγκάι άνοδος 0,94, Κίνα άνοδος 1,18, Χονγκ Κονγκ πτώση 0,12 και στο χρηματιστήριο της Νοτιού Κορέας ο Κόσπι έκλεισε με κέρδη 0,15%. Πάμε να δούμε τώρα το πρώτο βίντεο της ημέρας που αφορά βέβαια το μπλοκάρισμα της επένδυσης από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο στην Κόσκο, μια επένδυση master plan της τάξης των 535 εκατομμύριων ευρώ. Στο ρεπορτάζ είναι η Σωσόχο Ανδρογιάννη. Εμπόδια στην υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου του ΟΛΠ στον Πειραιά ύψους 600 εκατομμυρίων ευρώ δημιουργεί το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Το ΚΑΣΤ διατύπωσε διαφωνίες ως προς την ανέγερση πολυτελούς ξενοδοχείου και εμπορικού κέντρου στο χώρο του λιμανιού. Τα νομικά εμπόδια δε ίσως δεν σταματήσουν εδώ, καθώς σε δύο ημέρες θα εκδικαστεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας η προσφυγή κατασκευαστικών εταιριών κατά των όρων του διαγωνισμού ανάπτυξης της νέας βάσης της κρουαζιέρας, συνολικού προϋπολογισμού 169 εκατομμυρίων ευρώ. Η πρόταση ουσιαστικά της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για την κήρυξη οριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου στον Πειραιά πήρε σήμερα το πράσινο φως από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με αυτήν, κηρύσσεται ως αρχαιολογικός χώρος η εντός των τυχών αρχαία πόλη του Πειραιά που οριοθετείται κυρίως από την αρχαία οχύρωση και την ακτογραμμή. Πιο συγκεκριμένα, ο αρχαιολογικός χώρος ορίζεται βόρεια και δυτικά από το χερσαίο τμήμα του Κονόνιου τείχους και τον σταθμό του ΙΣΑΠ, καθώς και από ζώνη 20 μέτρων εξωτερικά από το τείχος, στα σημεία όπου αυτό δεν είναι ορατό, στα ανατολικά από την περιοχή όπου εκτιμάται ότι βρισκόταν το Κονόνιο τείχος, ενώ στα νότια το όριο είναι η θαλάσσια ακτή από την ναυτική διοίκηση Αιγαίου ως το Μικρολίμανο. Εξαιρούνται η θαλάσσια περιοχή του κεντρικού λιμένα και οι σύγχρονες επιχώσεις, ενώ εντός κήρυξης παραμένουν οι δύο πλάς καθώς και η Ιτιόνια πύλη. Επίσης, σε επόμενη συνεδρίαση του ΚΑΣ θα συζητηθεί ειδική κήρυξη για τα μακρά τείχη. Το ΚΑΣ συζήτησε επίσης το αρχικό αναπτυξιακό πρόγραμμα και μελέτη διαχείρισης, στάδιο 1 και στάδιο 2 του οργανισμού Λιμένος Πειραιός. Αξίζει να σημειωθεί πως πριν την σημερινή εξέλιξη στον Πειραιά υπήρχαν μόνο παλιές κήρυξεις μεμονωμένων μνημείων, που δεν περιελάμβαναν το σύνολο των αρχαιοτήτων. Συνεπώς, όπως λέχθηκε και στη συνεδρίαση του ΚΑΣ, η κήρυξη του αρχαιολογικού χώρου του Πειραιά ήταν κάτι αναμενόμενο. Λοιπόν, να δούμε τώρα τι γίνεται στην αγορά εμπορευμάτων. Ο χρυσός στα 1.296,85 δολάρια ανά ουγγιά ενισχύεται οριακά 0,12% σχέση με χθες. Ο άργυρος στα 15,102 δολάρια μετρικός τόνος είναι αμετάβλητη εικόνα του στο Συμβόλαιο Παραγωγών του Αργύρου. Ο χαλκός 2.941 δολάρια μετρικός τόνος υποχωρεί 0,07. Το αργό πετρέλαιο στα 62,28 δολάρια το βαρέλι υποχωρεί 0,29%. Το Brent στα 69,10 δολάρια το βαρέλι υποχωρεί 0,30%. Το φυσικό αέριο 2,680 δολάρια ανά ατμόσφαιρα ενισχύεται 0,26%. Το αμερικανικό σιτάρι στα 471,88 δολάρια το μπουσέλ ενισχύεται 0,11% και το μίνι αλουμίνιο 1.895,75 δολάρια μετρικός τόνος παραμένει αμετάβλητη εικόνα στο συμβόλο παραγόγων του μίνι αλουμινίου. Περνάμε τώρα στην αγορά του Forex, στην παγκόσμια αγορά νομισμάτων.
Ευρώ-δολάριο 1,1246, το ευρώ ενισχύεται 0,1%. Ευρώ-ελβετικό φράγκο 1,1220, εδώ το ευρώ κερδίζει 0,06%. Στερλίνα, αμερικανικό δολάριο 1,3174, εδώ η στερλίνα κερδίζει 0,11%. Ευρώ-στερλίνα 0,8531, το ευρωπαϊκό νόμισμα υποχωρεί 0,04%. Ευρώ-ρούβλι 73,32, εδώ το ευρώ ενισχύεται οριακά 0,06%. Δολάριο γεν 111,39, εδώ το αμερικανικό νόμισμα υποχωρεί 0,07%. Και ευρώ-αυστραλέζικο δολάριο 1,5799, εδώ το ευρώ ενισχύεται οριακά 0,03%. Στο ελληνικό χρηματιστήριο εντείνονται οι πιέσεις. Προφανώς είναι κατοχήρωση των κερδών που δημιούργησε αυτή η τριήμερη άνοδος στο χρηματιστήριο από τη Δευτέρα. Οι τρεις πρώτες συνεδριάσεις του Απριλίου είναι θετικές. Να πούμε ότι η κεφαλαιοποίηση του χρηματιστήριου ήδη ξεπέρασε τα 53 δισεκατομμύρια ευρώ. Γενικό ζήτηση αυτή τη στιγμή, και ενώ έχουμε διατρέξει τα 13 πρώτα λεπτά της συνεδρίασης, υποχωρεί 0,70%, 744,15 μονάδες. Θυμίζω ότι είναι επίπεδα Αυγούστου 2018, με το τζίρο ήδη να έχει ξεπεράσει τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Το επόμενο βίντεο αφορά την τεράστια οικολογική καταστροφή από τη φωτιά στο δάσος της Τροφιλιάς. Στάχτη λοιπόν έγιναν, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, 2.000 στρέμματα του προστατευόμενου δάσους της Τροφιλιάς στο νομό Αχαΐας. Η φωτιά που ξεκίνησε από προχθές το απόγευμα κατασβέστηκε νωρίς το πρωί, χθες το πρωί μιλάω. Ωστόσο η περιοχή βρίσκεται σε επιφυλακή για τυχόν αναζωπηρώσεις. Το ρεπορτάζ είναι η Κατερίνα Καμπόλη. Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες έδιναν δυνάμεις πυροσβεστικής για να καταφέρουν με το πρώτο φως της ημέρας να θέσουν υπό έλεγχο τη μεγάλη πυρκαγιά που έκαιγε το παραθαλάσσιο δάσος της Τροφιλιάς στο νομό Αχαΐας. Η φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης και αμέσως έσπευσαν στο σημείο ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής με συνολικά 50 πυροσβέστες και 20 οχήματα, καθώς και μέσα από τον Δήμο και την περιφέρεια Ηλίας, καθώς το δάσος συνορεύει με τον νομό Ηλίας. Οι ισχυροί άνεμοι εμπόδιζαν τον περιορισμό της φωτιάς από ένα αέρια μέσα τη νύχτα, αλλά τα υπιότερα σημερινά φαινόμενα βοήθησαν στην κατάσβεσή της. Ωστόσο, δυνάμεις πυροσβεστικής βρίσκονται σε επιφυλακή για πιθανές αναζωπηρώσεις στο δάσος. Από την πρώτη στιγμή στην περιοχή βρέθηκε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας, καθώς και ο Περιφερειάρχης Γιώργος Γεωργιόπουλος. Είναι ένα δάσος το οποίο η φυτική του σύσταση είναι τέτοια που ενισχύει πάρα πολύ τελικά τις πυρκαγιές, είναι κουκουναριές κλπ. Και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Το κακό είναι ότι έχει γίνει ένα μεγάλο έγκλημα εκεί, οικολογικού χαρακτήρα και όχι μόνο. Μιλάμε για μια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλους. Είναι προστατευόμενη περιοχή, ευρύτερη περιοχή, και με Natura και με συνθήκες Ramsar κλπ. Και σαν εθνικό πάρκο είναι χαρακτηρισμένο. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό που συνέβη, σε όποια έκταση και να συνέβη, είναι εγκληματικό. Το βράδυ δόθηκε η μεγάλη μάχη από τις επίγειες δυνάμεις και θέλω να ευχαριστήσω έτσι και από εσάς και από το σταθμό σας τους πυροσβέστες που έδωσαν αυτή τη μάχη με πραγματική αυτοθυσία και αυταπάρνηση, πολλές φορές και με κίνδυνο. Και αυτό που λέω δεν είναι υπερβολή, είναι η πραγματικότητα. Το δάσος της Τροφιλιάς πρόκειται για ένα πανέμορφο παραθαλάσσιο δάσος, μέρος του βιότοπου που εκτείνεται σε 143.000 στρέμματα και περιλαμβάνει λίμνες, λιμνοθάλασσες και ποταμούς, ενώ προστατεύεται από τις διεθνείς συνθήκες Ramsar και Φύση 2000. Το δάσος καλύπτει περίπου 22.000 στρέμματα, εκ των οποίων υπολογίζεται πως παραδόθηκαν στις φλόγες τα 2.000. Τα πεύκα διαδέχονται τις κουκουναριές, οι οποίες είναι και τα δέντρα που δίνουν στο δάσος το όνομά του, καθώς στροφιλιά σημαίνει κουκουναριά. Εκ των πραγμάτων, γίνεται λόγος για μια σημαντική οικολογική καταστροφή σε ένα σπάνιο οικοσύστημα. Θυμίζω, κυρίες και κύριοι, ότι αύριο υπάρχει συνεδρίαση του Eurogroup, όπου η Ελλάδα, μετά από αρκετή καθυστέρηση, τελικά θα εισπράξει τα 975 εκατομμύρια ευρώ από τα κέρδη των κρατικών ομολόγων που έχουν καταγράψει οι ευρωπαϊκές τράπεζες τα προηγούμενα χρόνια. Και αμέσως μετά ο κύριος Τσακαλώτος θα μεταβεί στην Ουάσιγκτον τη Δευτέρα στην εαρινή συνεδρίαση του IMF, προκειμένου με την κυρία Κριστίν Λαγκάρντ, την Γενική Διευθύντρια, να συμφωνήσουν για την αποπληρωμή τουλάχιστον των ακριβών δανείων της Ελλάδος. Γι' αυτό αναμένεται μέχρι το Μάιο να έχουμε νέα έκδοση πιθανότητα τριετούς ομολόγου ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το επόμενο ρεπορτάζ αφορά τη συνέντευξη τύπου με αφορμή το 5ο Φεστιβάλ Αναρρίχησης και Εναλλακτικών Υπαίθριων Δραστηριοτήτων το Σάββατο 13 και την Κυριακή 14 Απριλίου, που διοργάνωσε ο Ελληνικός Πολιτισμικός Ορειβατικός Σύλλογος Φυλής σε συνεργασία με το Δήμο Φυλής. Το ρεπορτάζ είναι η Αλεξάνδρα Κατσαρού, στην κάμερα ο Πάνος Μαρινόπουλος.
Συνέντευξη τύπου με αφορμή το 5ο Φεστιβάλ Αναρρίχησης και Εναλλακτικών Υπαίθριων Δραστηριοτήτων το Σάββατο 13 και την Κυριακή 14 Απριλίου διοργάνωσε ο Ελληνικός Πολιτιστικός Ορειβατικός Σύλλογος Φυλής σε συνεργασία με τον Δήμο Φυλής. Το Φεστιβάλ Θεσμός βασίζεται σε ένα πλούσιο πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει πεζοπορίες για έμπειρους, αρχάριους και παιδιά στα μοναδικά μονοπάτια της νοτιοδυτικής Πάρνηθας, ορειβασία, κανό στο φαράκι της Γκούρας, γιόγκα, ακροβασία και φυσικά πλήθος αναρχητικών εμπειριών, μεταξύ των οποίων το υπερθέαμα της νυχτερινής αναρρίχησης αλλά και ο καθιερωμένος μαραθώνιος, με έπαθλα και δώρα για τους νικητές υπό την καθοδήγηση εκπαιδευτών και με τη συμμετοχή διεθνών αθλητικών προσωπικότητων. Έχουμε διανοιγμένα μονοπάτια μοναδικά, όπου ο περιπατητής μπορεί να δει μοναδικές ομορφιές. Και έχουμε φυσικά και το μεγάλο φεστιβάλ της αναρρίχησης, όπου η Φυλή πλέον είναι το μεγαλύτερο αναρχητικό πάρκο στην Αττική και ένα από τα μεγαλύτερα της Ελλάδας. Σε συνεργασία με τον ΕΠΟΣ Φυλής, ο οποίος είναι ένας σύλλογος μοναδικός, γιατί ασχολείται με τον εθελοντισμό, ασχολείται με τη φύση, με το περιβάλλον, ασχολείται με την αναρρίχηση, ασχολείται με την ορειβασία, ασχολείται με το περίπατο, ασχολείται με το ποδήλατο του βουνού και γενικά με τις δράσεις που έχουν να κάνουν με τη φύση και το βουνό. Σε συνεργασία λοιπόν με τον σύλλογο αυτό το μοναδικό, ο οποίος έχουμε τη τιμή να βρίσκεται, να είναι ο ΕΠΟΣ Φυλής, να βρίσκεται στο δικό μας τον Δήμο και στο δικό μας τον τόπο, ξεκινήσαμε δειλά πριν από 4 χρόνια και κάνουμε το πρώτο φεστιβάλ αναρρίχησης. Η Πάρνηθα, μόλις 16 χιλιόμετρα μακριά από το κέντρο της Αθήνας, αναδεικνύεται από τον ΕΠΟΣ και το Δήμο Φυλής στο μόνο παράδεισο αθλητικού τουρισμού της Αττικής, προσφέροντας αναρριχητικό πεδίο 70 στρεμάτων, καταπράσινα μονοπάτια για ορεινή πεζοπορία και ποδηλασία και ευκαιρίες για μοναδικές εμπειρίες εναλλακτικών μορφών τουρισμού, συνδυαζόμενων με την τοπική γαστρονομία, ιστορία, αρχαιολογική και θρησκευτική κληρονομιά. Προσπαθούμε με ένα πρόγραμμα που έχουμε, όπως σας είπαμε, να φέρουμε tour operators, δημοσιογράφους και key players της αγοράς, της διεθνούς αγοράς που ενδιαφέρονται για το συγκεκριμένο αντικείμενο, να τους φιλοξενήσουμε με έξοδα της περιφέρειας εδώ, με ένα πρόγραμμα που καταρτίζεται από την περιφέρεια και από συνεργάτες μας, ούτως ώστε να δουν από κοντά αυτό το συγκεκριμένο, τη συγκεκριμένη τουριστική υπηρεσία, η οποία είναι, θεωρούμε ότι είναι όρημη. Ένα φεστιβάλ που γίνεται 5 χρόνια, που έχει επιτυχία. Η αναρρίχηση, δεν υπάρχει σε άλλο σημείο της Αττικής που μπορούμε να δείξουμε αναρρίχηση. Είναι και το συγκριτικό πλεονέκτημα, ότι είναι και το μοναδικό. Εμείς, ένας φορέας που έχουμε ιδρυθεί το 2000, γιατί η Φυλή είχε αυτές τις ομορφιές, τις είδαμε, διαγνώσαμε ότι είναι ένας τόπος που έχει προοπτική στον τομέα του εναλλακτικού τουρισμού. Και μια και ο σύλλογός μας είναι ορειβασίας, αναρρίχησης και τέτοιων δραστηριοτήτων δηλαδή, είπαμε ότι αυτό είναι το μέρος που πρέπει να ξεκινήσει κανείς κάτι. Έτσι λοιπόν, ξεκινήσαμε να φτιάχνουμε τα μονοπάτια με τη βοήθεια πάντα του Δήμου, να μας διαθέτει υλικά ο Δήμος, να συντηρούμε τις διαδρομές, να ξεκινήσουμε μια προσπάθεια στην αναρρίχηση βράχου, όπου πρέπει να ξέρετε ότι η Φυλή υπήρξε ιστορικό μέρος για την ελληνική αναρρίχηση. Το που γίνεται στο Δήμο Φυλής είναι ένας παράδεισος για αναρρίχητη. Για κάποιον δηλαδή που είναι της υπέρτερης δραστηριότητας, δηλαδή που φεύγει το πρωί με το πρωινό του, πηγαίνει στο βουνό, ξεκινάει η αναρρίχηση ή τρέξιμο ή ποδηλασία ή κάποιο φαράκι, κατάβαση. Κάποια ιδιαίτερη δραστηριότητα. Ο Δήμος Φυλής, η Πάρνηθα, σε εκείνο το κομμάτι, είναι ένας παράδεισος. Η Φυλή είναι ένας τόπος που συνδέει σώμα και πνεύμα, που προσφέρει γαλήνη ή αδρεναλίνη, ανάλογα με τις προτιμήσεις του επισκέπτη. Ο φιλόξενος Δήμος, οι δραστήριοι πολιτιστικοί και αθλητικοί σύλλογοι της περιοχής, αλλά και οι επαγγελματίες τουρισμού, σας προσκαλούν να τη γνωρίσετε. Λοιπόν, ήπιες ρευστοποιήσεις στο γλυκό χρηματιστήριο, μισή ποστία μονάδα πτώση του γενικού δίκτυ. Θα δούμε τώρα το ρεπορτάζ που αφορά τη συκοφαντία, τη δυσφήμιση και τη λασπολογία που δέχονται πολιτικά πρόσωπα, όπως και τα όρια της πολιτικής αντιπαράθεσης ήταν ουσιαστικά η αφορμή για να βρεθούν στο μικροσκόπιο σχετικής ημερίδας που σου διοργάνωσε η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής και η Ένωση Δημάρχων Αττικής ενώπιση των εκλογών. Θα δούμε το βίντεο που ετοίμασε η Αλεξάνδρα Κατσαρού με την κάμερα της Μαρίας Μιλιός. Θα πάμε σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε, κυρίες και κύριοι, σε περίπου 8 λεπτά από τώρα.
Η προεκλογική περίοδος κορυφώνεται και δεν είναι λίγοι εκείνοι υποψήφοι που έρχονται αντιμέτωποι με την αθέμητη κριτική και την προσωπική σπήλωση. Σε σχετική επίκαιρη ημερίδα της Ένωσης Δημάρχων Αττικής και της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής εξερευνήθηκαν τα όρια του πολιτικού πολιτισμού, τα δικαιώματα αλλά και οι υποχρεώσεις που έχουν οι αιρετοί τώρα που η πολιτική αντιπαράθεση οξύνεται. Είναι μια σημαντική ημερίδα, νομίζω, για ένα διαχρονικό πρόβλημα, το οποίο βεβαίως γίνεται περισσότερο επίκαιρο εφόσον είμαστε σε προεκλογική περίοδο, αλλά και λόγω του κλεισθένη. Είναι ένα πρόβλημα που αφορά στις διαπροσωπικές σχέσεις των υποψηφίων, κυρίως στην κριτική που ασκείται, που πολλές φορές ξεφεύγει από τα όρια του πολιτικού πολιτισμού, να το πούμε έτσι, και βέβαια πολλές φορές και από τον νόμο. Υπάρχουν έκνομες συμπεριφορές, οι οποίες υπάρχει ένας προβληματισμός στους αιρετούς πώς πρέπει να αντιμετωπιστούν. Οι Έλληνες πολιτικοί δεν ξέρουν να διαφωνούν, υποστήριξε ο πρόεδρος της ΠΕΔΑ Γιώργος Ιωακιμίδης. Αυτό που οφείλει να γίνει, και ήδη διάβασα ότι κάποιες ευρωπαϊκές χώρες το έχουν κάνει, είναι μια επιτροπή που ασχολείται μόνο με αυτό το κομμάτι. Με πολύ αυστηρές ποινές σε όποιον πραγματικά κυκλοφορεί fake news. Και είναι μοναδικός τρόπος πραγματικά να ελεγχθεί αυτό η διαδικασία. Αλλιώς σε λίγο, αν δεν είμαστε ήδη, κανείς δεν θα πιστεύει τι είναι το αληθινό και τι το ψεύτικο. Και φυσικά αυτό όλο είναι σε ζημιά όλων μας. Δεν μπορεί επωφελίας του δικού του ατομικού κέρδους και μόνο να κάνει θλιβερές ανακοινώσεις οι οποίες όχι μόνο θίγουν την προσωπικότητα, αλλοιώνουν και τη δυνατότητα της δημοκρατίας ώστε να αποφασίζει κάποιος με ευθυκρισία τι ακριβώς θα υπερψηφίσει για το καλό της κοινωνίας και του ποδιού του. Διότι εκείνη τη στιγμή κάνει πληστηριασμό και στο ίδιο του το παιδί, στην ίδια του την οικογένεια. Στη σημαντική ημερίδα έδωσαν το παρόν έγκριτοι νομικοί και επικοινωνιολόγοι που ενημέρωσαν τους αιρετούς για το πού τελειώνει η γόνιμη κριτική και ξεκινάει η δυσφήμιση ή η εξύβριση. Κάποιοι, νεότεροι, παλιότεροι, δεν έχει σημασία, κάνουν ένα σχήμα για να διεκδικήσουν να είναι δήμαρχοι ή δεν ξέρω, να είναι περιφερειάρχες, να είναι κτλ. Και τι, κάνουν το τραγικό λάθος, να μην κάνουν την κριτική με αρχές και αξίες μέσα στον πολιτικό πολιτισμό, αλλά πολλές φορές να κάνουν εκτροπές, να λασπολογούν. Θα ήταν ευκταίο να υπήρχαν κανόνες του κώδικα δεοντολογίας που να επιβάλλουν και έκπτωση, όπως ανέφερε κάποιος προμηθόν, μάλλον ο κ. Σταμάρας, ο κ. Ιωακιμίδης, είναι κοινή αντίληψη όλων, και έκπτωση το οποίο σε εσάς που ασχολείστε με την τοπική αυτοδιοίκηση νομίζω ότι πονάει περισσότερο από την ποινική ποινή. Η δικαιοειδική και δικαιοπολιτική θεμελίωση του δικαιώματος ερείται στην εκούσια επιλογή του πολιτικού προσώπου να αναμειχθεί στα κοινά και με τον τρόπο αυτό να αυτοεκτεθεί ανεχόμενος την κριτική ενασχόληση των άλλων με τον ίδιο. Πρόκειται δηλαδή για λελογισμένο εκούσιο αυτοπεριορισμό της προσδοκίας προστασίας τόσο της προσωπικότητας όσο και του ιδιωτικού βίου του δημοσίου και ιδίως του πολιτικού προσώπου. Απ' την άλλη πλευρά, τα μέσα ενημέρωση και οι δημοσιογράφοι του ελέγχου και της κριτικής των πολιτικών επιτελούν τον ρόλο του θεματοφύλακα της δημοκρατίας. Μπορεί η Ένωση Δημάρχων Αττικής να έχει καταρτήσει έναν πρώιμο κώδικα δεοντολογίας για τους αιρετούς στον ΟΤΑ, ωστόσο η τήρησή του είναι εθελοντική, με όλους τους συμμετέχοντες στην ημερίδα να ζητούν την νομική δέσμευση των εκλεγμένων. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, ακριβώς 2 λεπτά μετά τις 11 το πρωί που δείχνει το κεντρικό ρολόι του SBC εδώ στο Ηράκλειο της Αθήνας. Παρακολουθείτε τη ζωντανή εκπομπή Day to Day καθημερινά από τις 10.30 μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Η εικόνα στα ελληνικά κρατικά ομόλογα παραμένει η ίδια από το ξεκίνημα. Υπάρχουν ρευστοποιήσεις σήμερα, γι' αυτό και ενισχύονται οι αποδόσεις. Το 5ετές είναι στο 2,51%. Ενισχύεται 0,56%. Το 10ετές αυτήν την ώρα διαμορφώνεται στο 3,65% και είναι αμετάβλητη η εικόνα του σε σχέση με χθες. Το 15ετές 4,09% ενισχύεται 0,12%. Το 20ετές έχει απόδοση 4,37% και υποχωρεί 0,05% σχέση με χθες. Και το 25ετές έχει απόδοση 4,52% και υποχωρεί 0,18%. Σε ό,τι αφορά τώρα στο ελληνικό χρηματιστήριο, συνεχίζονται ρευστοποιήσεις, αλλά είναι ήπιας μορφής. Από το ξεκίνημα, ο γενικός δείκτης υποχωρεί 0,44%. Βρίσκεται στις 746,13 μονάδες. Ο τζίρος δεν έχει ακόμη προσεγγίσει τα 5 εκατομμύρια ευρώ, συνεπώς δεν υπάρχει κάποιο κύμα πωλήσεων. Περισσότερο είναι
η κατοχύρωση βραχυπρόθεσμων κερδών ήπιας μορφής, όπως σας είπα, από τους επενδυτές. Σε επίπεδο δικτών, ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται 0,48. Αντίθετα, ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης υποχωρεί 0,74, πτώση και για το δίκτυο τραπεζών 0,62%. Τώρα, στις μετοχές που παρατηρούμε να έχουν τα μεγαλύτερα κέρδη, συναντούμε την εταιρεία Ήλιδα με κέρδη 9,82%, βρίσκεται στα 0,2460 ευρώ. Η QNTAR κερδίζει 4,90% και είναι στα 0,2140 ευρώ. Η Creta Farm κερδίζει σχεδόν 5,5% και διαμορφώνεται στο 1 ευρώ. Έχουμε την εταιρεία Αλφα Αστικά Κινήτα με κέρδη 5,30% και αυτή την ώρα είναι στα 6,95 ευρώ. Έχουμε Τεχνική Ολυμπιακή με κέρδη 9,86%, διαμορφώνεται στα 2,34 ευρώ. Ιχθυτροφία Σελόντα άνοδος 2,48% στα 0,05 ευρώ. Και Κλουκίνας Λάπας άνοδος 1,63%, διαμορφώνεται στα 0,7480 ευρώ. Από εκεί και πέρα τώρα στις μετοχές με τη μεγαλύτερη πτώση, είναι λογικό μετά τον άγωνο χθεσινό διαγωνισμό για τα ελληνικά πετρέλαια η μετοχή σήμερα να φιγουράρει στις μετοχές με τη μεγαλύτερη πτώση. Η μετοχή των ελληνικών πετρελαίων υποχωρεί αυτήν την ώρα 4,15% και βρίσκεται στα 8,31 ευρώ. Η Τράπεζα της Ελλάδος υποχωρεί 3,63% και βρίσκεται στα 13,26 ευρώ. Έχουμε Lambda Development, η οποία υποχωρεί 1,20% και είναι στα 6,60 ευρώ. Έχουμε Motor Oil, υποχωρεί 0,57%, 20,98 ευρώ. Έχουμε Κέκροπα, πτώση 1,12% στα 1,77 ευρώ. Έχουμε Alpha Bank, 0,51% στα 1,35 ευρώ. Και έχουμε και την Coca-Cola, η οποία υποχωρεί 1,25% και διαμορφώνεται στα 30,12 ευρώ. Να δούμε τώρα το ρεπορτάζ που αφορά την ημερίδα με θέμα ασφαλιστικά και φορολογικά θέματα συνταξιούχων, η οποία πραγματοποίησε η Ανώτατη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος σε συνεργασία με την Ένωση Φορολογουμένων Ελλάδος και την εταιρεία MBC Business Center, η μερίδα, όπως είπαμε, θέματα ασφαλιστικά και φορολογικά θέματα συνταξιούχων. Στην επιμέλεια του ρεπορτάζ είναι η Ελπίδα Πουρναρά και στην κάμερα ο Σπύρος Κορδίλης. Η Ανώτατη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος σε συνεργασία με την Ένωση Φορολογούμενων Ελλάδος και η εταιρεία MBC Business Center διοργάνωσαν ενημερωτική ημερίδα με θέματα ασφαλιστικά και φορολογικά θέματα των συνταξιούχων. Μεταξύ των εισηγητών ήταν ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας, κ. Γιάννης Ιορδανίδης, ο οποίος μιλώντας για ζητήματα όπως το ασφαλιστικό, τόνισε πως όλο και λιγότεροι πολίτες πλέον βγαίνουν στη σύνταξη με αποτέλεσμα να μειώνεται και η συνταξιοδοτική δαπάνη. Η Ανωτάτη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος, πέραν της υποχρέωσης που έχει να προασπίσει τα συμφέροντα των συνταξιούχων τόσο στις συντάξεις όσο και στην υγεία, διοργανώνει σεμινάρια ενημερωτικά των συνταξιούχων, γιατί πιστεύουμε ότι ο ενημερωμένος συνταξιούχος είναι δυνατός συνταξιούχος. Σήμερα διοργανώνουμε ειδική ημερίδα η οποία αφορά τα ασφαλιστικά και φορολογικά θέματα των συνταξιούχων με ειδικούς εισηγητές, με στόχο να ενημερώσουμε τους συνταξιούχους εν ώψη των φορολογικών δηλώσεων και τις εξελίξεις που έχουμε στα ασφαλιστικά θέματα. Καταλαβαίνετε λοιπόν, αποχωρώντας οι παλιοί συνταξιούχοι για τον άλλο κόσμο και μπαίνοντας λιγότεροι νέοι συνταξιούχοι, γιατί ο κόσμος πλέον δεν βγαίνει στη σύνταξη, περιμένει να πάει στα 67 λόγω ανεργίας, λόγω του ότι έχει ένα μισθό που κουτσοβγαίνει. Στο τέλος και οι συνταξιούχοι θα είναι πολύ λιγότεροι και η συνταξιοδοτική δαπάνη θα πέσει κάτω από το 16%. Ο νόμος Κατρούγκαλα προέβλεπε το 16% του ΑΕΠ. Ήδη τώρα είναι κάτω από το 16%. Είναι στο 15, κάτι. Με το ρυθμό που πάει σε μια πενταετία θα φτάσει στο 10% του ΑΕΠ. Επομένως, περιθώρια ώστε να δοθούν και στο μέλλον κάποια αναδρομικά υπάρχουν. Στην ημερίδα συμμετείχαν οι κύριοι Χρήστος Κλιώσης, δικηγόρος, και Κώστας Τσουκαλάς, δικηγόρος εργατολόγος, αναλύοντας το παρόν και το μέλλον των συντάξεων. Η αύξηση λοιπόν των ωραίων ηλικίας δεν είναι μόνο οι περικοπές των συντάξεων, οι οποίες αφορούν τους νυν συνταξιούχους, οι οποίες αποτελούν ένα αντικίνητρο σε κάποιους για να πάρουν σύνταξη, οι οποίες οδηγούν μελλοντικά σε μείγμα εισοδήματος, είναι και η αύξηση στα ωραία ηλικίας, η οποία οδηγεί πάρα πολύ κόσμο που είναι στην ανεργία, δεν έχει εργασία ή ασχολείται κυρίως στον ιδιωτικό τομέα με πάρα πολύ άσχημους όρους, να μην μπορεί να πάρει σύνταξη και να παραμένει εγκλωβισμένος σε ένα καθεστώς ανεργίας ή στην ουσία ημιεργασίας. Σημαντική ήταν η παρουσία του Αντιπροέδρου της Πανελλήνιας Ένωσης Φοροτεχνών Επιστημόνων και Βουλευτή Β' Περιφέρειας Αθηνών κ. Μανούσου Ντουκάκη, ο οποίος αναφέρθηκε στη μεταμνημονιακή ανάπτυξη τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Είμαστε προσκεκλημένοι της Γενικής Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων. Είναι χαρά μας και τιμή μας που είμαστε μαζί με αυτούς τους ανθρώπους
είναι μια τάξη η οποία έχει προσφέρει τα πάντα για την Ελλάδα και παίρνει το τίποτα σήμερα. Εμείς θα κάνουμε μια τοποθέτηση ενός δεκάλεπτου, θα ενημερώσουμε για ορισμένα προβλήματα του Υπουργείου Οικονομικών και στο Συνταξιοδοτικό, αλλά ένα είναι σίγουρο, ότι όσο ψηφίζουν όπως ψηφίζανε μέχρι σήμερα, δεν θα δούνε χαΐρι στη ζωή τους. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Την ημερίδα έκλεισαν μοιραζόμενοι το βήμα ο κύριος Στρασίβουλος Μίαρης, φοροτεχνικός, και ο κύριος Πέτρος Στεφανόπουλος, συνεργάτης του MBC Business Center. Εκεί που έχει φτάσει ουσιαστικά η σύνταξη και το εισόδημα του Έλληνα, έχει, αν το θέλετε, την αξίωση, γιατί έχει υπηρετήσει και έχει μείνει σε αυτή τη χώρα, να έχει την πιο σωστή υπηρεσία, να έχει την καλύτερη αντιμετώπιση απέναντι σε ένα κράτος που πραγματικά φέρεται εχθρικά, και να μην ξεχνάμε κάτι, ότι ο συνταξιούχος είναι ο πιο ενεργός πολίτης, είναι αυτός που κρατάει την οικογένεια. Είναι ώρα όμως να συνδεθούμε τηλεφωνικά με την αίθουσα σύνταξης και την Ελπίδα Πουρνάρα να δούμε τις τελευταίες επιχειρηματικές εξελίξεις που έχουν προκύψει. Ελπίδα, καλημέρα, σε ακούμε. Καλημέρα, Νέστη, κυρίες και κύριοι. Την υπογραφή σύμβασης με εταιρεία ηλεκτρισμού στην Λιουμπλιάνα ανακοίνωσε η Μυτιλινέως ΑΕ, μια εταιρεία ηλεκτρισμού η οποία δραστηριοποιείται στην παραγωγή, μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, λειτουργώντας το μεγαλύτερο σύστημα τηλεθέρμανσης της Σλοβενίας. Η σύμβαση αφορά στη μελέτη, προμήθεια και κατασκευή μιας νέας μονάδας στην παραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητα στη Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας, αντικαθιστώντας σε μεγάλο βαθμό την παραγωγή ενέργειας από άνθρακα με φυσικό αέριο, μειώνοντας έτσι την κατανάλωση άνθρακα κατά 70%. Το έργο θα παρατωθεί μέσα σε διάστημα 30 μηνών από την ημερομηνία της έναρξής του και η αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 118 εκατομμύρια ευρώ. Στην περαιτέρω ενίσχυση της εξωστρέφειας και στη συνέχιση της ανάπτυξης σε νέες αγορές, στοχεύει η στρατηγική του ομίλου Profile Software για το 2019. Η ελληνική εταιρεία ανάπτυξης χρηματοοικονομικού λογισμικού, που διαθέτει πλέον παρουσία σε 38 χώρες, θα ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία και τις δραστηριότητές της στις αγορές του εξωτερικού, με σκοπό την ολοκληρωμένη κάλυψη και εξυπηρέτηση των αναγκών του τραπεζικού και επενδυτικού τομέα, στον οποίο και διαθέτει σημαντική εξειδίκευση. Στις προτεραιότητες του ομίλου περιλαμβάνεται η περαιτέρω βελτίωση της θέσης στις αγορές της Αγγλίας, Γαλλίας, Κύπρου και Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, καθώς και στη διείσδυση σε νέες αγορές. Η IKEA επιθυμεί να ξεκινήσει την ενοικίαση επίπλων σε όλες τις κύριες αγορές της, σε μια προσπάθεια να προσελκύσει τους όλο και περισσότερο ευαισθητοποιημένους πελάτες σε περιβαλλοντολογικά θέματα. Η μεγαλύτερη εταιρεία επίπλων παγκοσμίως ανέφερε πως αναζητούσε να ενοικιάσει τα γραφεία, κρεβάτια και τους καναπέδες της το Φεβρουάριο, με την εταιρεία να καταλήγει σε αυτή την απόφαση καθώς διαπίστωσε πως πολλοί καταναλωτές αλλάζουν σπίτια πιο συχνά και δεν μπορούν να αγοράζουν νέα έπιπλα κάθε φορά που μετακινούνται. Όπως δήλωσε σχετικά ο κ. Τζέσπερ Μπρόντιν, ο διευθύνων σύμβουλος της Inga Group, που κατέχει τα περισσότερα καταστήματα της IKEA. Τέλος, στις 26 Απριλίου 2019 αναμένεται ο οίκος Standard & Poor's να προχωρήσει σε αναβάθμιση της Ελλάδας, μειώνοντας το επενδυτικό της ρίσκο. Εφόσον υπάρξει αναβάθμιση, κάτι τέτοιο θα διευκολύνει την επόμενη έξοδο της ελληνικής δημοκρατίας στις αγορές, με ένα νέο ομόλογο της τάξης των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, ουσιαστικά να ολοκληρώνει με αυτόν τον τρόπο το πλάνο δανεισμού ολόκληρου του 2019 ήδη από το πρώτο τετράμινο. Η έκδοση του νέου ομολόγου συνδυάζεται με την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, με το βασικό σενάριο να προβλέπει στην άμεση καταβολή περίπου 4,5 έως 5 δισεκατομμύρια ευρώ, κίνηση που θα επιταχύνει την αμπιπλοκή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου από την Ελλάδα, μειώνοντας ταυτόχρονα και το μέσο επιτόκιο δανεισμού της χώρας. Ανέστη. Ελπίδα Πουρναρά, ευχαριστώ θερμά για τα τελευταία επιχειρηματικά νέα. Να σας πω ότι πριν από λίγα λεπτά η Grant Thornton ανακοίνωσε την ανάληψη καθηκόντων της θέσης του Προέδρου από τον κύριο Νίκο Καραμούζη, τον απερχόμενο Πρόεδρο της Eurobank και της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Grant Thornton, ο κύριος Βασίλης Καζάς, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η έλευση του Νίκου Καραμούζη στην Grant Thornton είναι ένα γεγονός που μας τιμά ιδιαίτερα, εξωστρεφής, με βαθιά γνώση του τραπεζικού κλάδου, της εγχώριας και διεθνούς οικονομίας και των αγορών, παραμένει ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες οικονομίας της χώρας. Νιώθουμε απεριόριστη χαρά για την παρουσία στην οικογένεια της Grant Thornton, ενός σπουδαίου ανθρώπου και επαγγελματία». Όπως λοιπόν ο κύριος Καζάς, με την έλευση του κυρίου Καραμούζη στη θέση του Προέδρου της Grant Thornton, η 30ετής εμπειρία του κύριου Καραμούζη στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, η σημαντική εμπειρία του και η γνώση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, η συμβολή του στην ανάπτυξη και τον μετασχηματισμό του τραπεζικού κλάδου και η καθολική εκτίμηση που χαίρει από τον επιχειρηματικό κόσμο και τις αγορές, αναμένεται να προσδώσουν ιδιαίτερη αξία στην εταιρεία μας και τον καλωσορίζουμε θερμά στο νέο το ξεκίνημα. Αυτή λοιπόν είναι η νέα μεταγραφή, αν θέλετε, ή μετακίνηση του κυρίου Καραμούζη, ο οποίος πλέον πηγαίνει στην Grant Thornton ως πρόεδρος αυτής της ελεγκτικής εταιρείας.
Εμείς επιστρέφουμε στα πεζά, επιστρέφουμε στο ελληνικό χρηματιστήριο. Μία ημέρα που είναι λογικό σήμερα να έχουμε κάποιες ρευστοποιήσεις. Έχουν προηγηθεί τρεις ανωδικές συνεδριάσεις και είναι η ώρα να συνδεθούμε τηλεφωνικά. Και ευχαριστώ θερμά καταρχάς για την αναμονή το Διευθύνοντα Σύμβουλο της ομώνυμης χρηματιστηριακής εταιρείας Χρυσοχοΐδης, τον κύριο Νίκο Χρυσοχοΐδη. Καλημέρα, κύριε Χρυσοχοΐδη. Καλημέρα σας. Είστε καλά? Μια χαρά, εσείς. Ωραία. Λοιπόν, είχαμε χθες, δυστυχώς θα το πω, με την έννοια ότι ούτε με τα ελληνικά πετρέλαια έχουμε κάτι νεότερο, έχουμε τον άγωνο διαγωνισμό. Υπάρχουν βέβαια αιτίες, αλλά θέλω να ρωτήσω αν το περιμένατε ή θεωρείτε τελικά ότι είναι τέτοιο αυτή τη στιγμή το timing στην ελληνική οικονομία λόγω των εκλογών, που ίσως τα πράγματα πάμε για πιο πίσω, κύριε Χρυσοχοΐδη. Κοιτάξτε, το ζήτημα της αποκρατικοποίησης των ΕΛΠΕ ήταν μια δύσκολη άσκηση και είναι αλήθεια ότι από το Δεκέμβριο και μετά ήταν μικρές οι πιθανότητες επιτυχίας του συγκεκριμένου διαγωνισμού. Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με τον προεκλογικό κύκλο. Υπήρξαν διάφορα θέματα δομικά στην όλη διαδικασία. Τώρα βεβαίως το σημαντικό είναι να δούμε ποια θα είναι η επόμενη μέρα και πώς θα πράξουν οι βασικοί μέτοχοι, το ελληνικό δημόσιο και η Pan-European Petroleum Holdings. Εκτιμάτε ότι μπορεί ο διαγωνισμός να μεταφερθεί και για το 2020, να φύγει αυτή η χρονιά? Κοιτάξτε, αντιλαμβάνομαι ότι θα πρέπει να, οι δύο μέτοχοι θα πρέπει να ξανασκεφτούν τι θα πράξουν. Άρα λογικά θα έχουμε ανακοινώσεις στο επόμενο διάστημα. Μάλιστα. Πάμε τώρα στην αγορά. Είναι σήμερα μία ημέρα ρευστοποιήσεων. Είναι λογικό, πιστεύετε, έπρεπε να γίνει, να αφομοιωθούν τα παρόντα επίπεδα και μετά την τριήμερη άνοδος που έχει προηγηθεί στις πρώτες τρεις συνεδριάσεις του Απριλίου? Είναι αλήθεια ότι μετά από πολύ καλές συνεδριάσεις θα πρέπει και η αγορά να κρατήσει τα επίπεδά της. Υπήρξαν σημαντικότατα κέρδη, ιδίως στις τραπεζικές μετοχές. Τώρα απαιτείται σιγά σιγά η μετακύληση του ενδιαφέροντος και των συναλλαγών προς τις μη τραπεζικές μετοχές, που στο κάτω-κάτω είχαν και αρκετά ικανοποιητικά αποτελέσματα. Mm-hmm. Υπάρχει κάτι, πιστεύετε, στον ορίζοντα που μπορεί να προσδώσει νέα δυναμική στο χρηματιστήριο, με την έννοια ότι αύριο γνωρίζουμε ότι τελικά θα εκταμιευθούν και τα 975 εκατομμύρια των ελληνικών κρατικών ομολόγων στη συνεδρίαση του Eurogroup και νομίζω ότι πλέον το ενδιαφέρον είναι τώρα στην ερηνή συνεδρίαση του IMF και στη συνάντηση Τσακαλώτου Λαγκάρντ για την αποπληρωμή τουλάχιστον των ακριβών δανείων που έχει η Ελλάδα προς το Διεθνές Μεσοδοτικό Ταμείο, κύριε Χρυσοχοΐδη. Το μακροοικονομικό πλαίσιο είναι όπως το θέτεται. Δηλαδή, από τη μία πλευρά η προσπάθεια της κυβέρνησης να κλείσει το δάνειο από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και όλη η δισιογραφία που θα προκύψει την επόμενη εβδομάδα από αυτές τις συναντήσεις. Αφετέρου, η ενδεχόμενη νέα απόπειρα της ελληνικής δημοκρατίας να εκδώσει ομόλογο το προσεχές διάστημα, φαντάζομαι ως προπομπό και μια συμφωνίας με το Διεθνές Ταμείο. Μην ξεχνάμε προφανώς ότι είναι μια εκλογική χρονιά και το ζήτημα των εκλογών είναι αρκετά σοβαρό για το χρηματιστήριο και τις συναλλαγές. Δώστε μου τώρα και ένα σχόλιο για αυτή την επιδημία των αποχωρήσεων από το ελληνικό χρηματιστήριο, η οποία έχει λάβει πραγματικά μορφή χιονοστιβάδας. Χθες ήταν και η σειρά της εταιρείας Φακιανάκης, η οποία σύμφωνα με τα δικά μου στοιχεία θα είναι η ενδέκατη εισηγμένη, η οποία θα φύγει μέσα σε μία χρονιά. Αυτό δεν το έχουμε ξαναζήσει. Από το 1999 και μετά, δηλαδή, δεν υπάρχει τόσο μεγάλος αριθμός που να αποχωρούν από το χρηματιστήριο. Βλέπετε κάποια αίτια, βλέπετε κάτι το οποίο βλέπουν αυτοί οι επιχειρηματίες και φεύγουν? Βέβαια, υπάρχουν διαφορετικοί λόγοι για κάθε μία από αυτές τις εταιρείες. Ωστόσο, το συνολικό αυτό φαινόμενο, κύριε Χρυσοχοΐδη, είναι μοναδικό, έτσι? Το ελληνικό χρηματιστήριο βρίσκεται σε μία αρκετά μακρά φάση αλλαγών. Η μεγάλη κρίση των τελευταίων 10 ετών ήταν επόμενο ότι επηρεάζει και το μείγμα της οικονομίας και άρα και των επιχειρήσεων και άρα και των εισηγμένων εταιριών. Η διαδικασία έχει ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια, απλά ίσως βρισκόμαστε στα τελευταία στάδια και βιώνουμε την έντασή της. Πολλές εταιρείες που βρίσκονταν, θα σας έλεγα,
στο περιθώριο των συναλλαγών και του ενδιαφέροντος κρίνουν πλέον ότι δεν έχουν κίνητρο παραμονής στο χρηματιστήριο ή δεν βλέπουν ότι χρειάζεται να αντλήσουν χρήματα, ναι, και άρα να παραμείνουν στην αγορά. Νομίζω ότι γίνεται ένα ξεκαθάρισμα. Υπήρξαν περιπτώσεις που στεναχώρησαν, που χτύπησαν το χρηματιστήριο, αλλά πιστεύω ότι στην πλειοψηφία των περιπτώσεων αναφερόμαστε σε εισηγμένους τίτλους που δεν κινούσαν και ιδιαίτερα το ενδιαφέρον των επενδυτών. Mm-hmm. Με το retail τι γίνεται, κύριε Χρυσοχόη, διαπιστώνεται κάποια επιστροφή Ελλήνων επενδυτών ή τα πράγματα παραμένουν τα ίδια όπως τα προηγούμενα χρόνια? Η σταδιακή επιστροφή είναι δεδομένη, διότι και το διαθέσιμο εισόδημα με πάρα πολύ αργούς ρυθμούς βαίνει βελτιούμενο, κυρίως χάρη στην βελτίωση συγκεκριμένων κλάδων όπως είναι τα τουριστικά και το εμπόριο, η ακίνητη περιουσία και τα αγροτικά προϊόντα. Σαφώς δεν μπορούμε να περιμένουμε θαύματα, αλλά σίγουρα υπάρχει μία κάπως καλύτερη ρευστότητα και αντίστοιχα υπάρχουν και κάποια θετικά στοιχεία σε μακροοικονομικό και μικροοικονομικό επίπεδο που δημιουργούν ένα πρόσθετο ενδιαφέρον. Αυτό κρατούμε. Έχουμε μία θετική τάση και πάλι βεβαίως το τονίζω με πάρα πολύ αργούς ρυθμούς. Τελευταία ερώτηση, θα θέλω λίγο και ένα σχόλιο για το δικό σας κλάδο. Είστε από τις χρηματιστηριακές που έχουν επιζήσει στην κρίση, από τις σοβαρές. Ήσασταν πάντα συνεπείς σε αυτά που λέγατε και κάνατε, δεν κάνατε ποτέ ανοίγματα. Είναι δύσκολη χρονιά και το 19 ή θεωρείτε ότι εφόσον ο τζίρος βελτιώνεται τα πράγματα θα είναι κάπως καλύτερα για τον κλάδο? Και μιλάω πάντα για τις αμυγός ελληνικές χρηματιστηριακές, ούτε για τις θηγατρικές τραπεζών, βέβαια ούτε για τα remote members. Σας ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Κοιτάξτε, ο αμυγός εσωτερικός ελληνικός κλάδος έχει σοβαρά δομικά προβλήματα που ομοιάζουν λίγο και με τα προβλήματα που έχει αντίστοιχα η πλατφόρμα του χρηματιστηρίου με τις πολλές εισηγμένες. Τι θέλω να πω. Είναι βέβαιο ότι η αγορά έχει μικρύνει τα τελευταία 10 χρόνια και αυτό δημιουργεί προβλήματα λειτουργικά στους οριακούς παίκτες της αγοράς, στους παίκτες δηλαδή που δεν έχουν την κεφαλαιακή επάρκεια και αντίστοιχα έχουν ιδιαίτερα αυξημένα έξοδα λειτουργίας. Είναι και αυτή μια διαδικασία ξεκαθαρίσματος που έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια, πάνω από 10 χρόνια. Και εδώ το ξεκαθάρισμα του κλάδου γίνεται με πολύ αργούς ρυθμούς και σίγουρα όλες οι προβλέψεις που μιλούν για ελαφρώς θετική πορεία αλλά όχι με γρήγορους ρυθμούς συντείνουν στο ότι ο κλάδος θα έχει ακόμη δυσκολίες και για φέτος και για του χρόνου και για τα προσεχή χρόνια. Θα σας έλεγα λοιπόν ότι ακολουθούμε ένα μοντέλο που το βίωσαν και οι υπόλοιπες χώρες του δυτικού κόσμου και οι υπόλοιπες αγορές και προφανώς θα έχουμε πολλά επίπεδα αλλαγών και πολλά επεισόδια και τα επόμενα χρόνια. Μάλιστα. Κύριε Χρυσοχόη, ευχαριστώ θερμά για τα σχόλιά σας και την επαφή τηλεφωνική που είχαμε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στην ημέρα σας. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Νίκος Χρυσοχοίδης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ομόνιμης Χρηματιστηριακής Εταιρείας. Επιστρέφοντας στο χρηματιστήριο και ενώ προσεγγίζουμε πλέον να κλείσουμε τα 60 λεπτά συνεδρίασης, ο τζίρος παραμένει ιδιαίτερα χαμηλός. Σας εξήγησα και πριν ότι αυτό θεωρείται καλό μήνυμα για την αγορά. Δεν υπάρχει κάποια διασύνη ρευστοποιήσεων. Προφανώς κατοχυρώνονται κάποια κέρδη των προηγούμενων ημερών. Ο γενικός δείκτης υποχωρεί 0,44%. Με συγχωρείτε, βρίσκεται σε 746,12 μονάδες. Ο τζίρος είναι λίγο πάνω από τα 6 εκατομμύρια ευρώ. Συμμετοχές με τα μεγαλύτερα κέρδη συναντούμε την Ήλιδα 9,82%. Η Τεχνική Ολυμπιακή ενισχύεται 9,86%. Η Κρέτα Φάρμ 4,43%. Αλφα Αστικά Κίνητα 5,30%. Η Ότο Ελλάς, το Μήλου Βασιλάκη 5,08%. Η Q&R άνοδος 2,94%. Η Εκτροφία Σελόντα Κέρδη 2,48%. Και Κλουκίνας Λάπας 1,63%. Τώρα συμμετοχές με τις μεγαλύτερες απώλειες. Υπερκέρασε τα ελληνικά πετρέλαια η Voyager Systems. Με μεγάλες απώλειες αυτήν την ώρα 9,92% υποχωρεί στα 2,18 ευρώ. Τα ελληνικά πετρέλαια χάνουν 4,38% στα 8,29 ευρώ. Η Τράπεζα της Ελλάδος υποχωρεί 3,34% στα 13,30 ευρώ. Ο ΟΤΕ, ο Οργανισμός Μημένος
Θεσσαλονίκης υποχωρεί 1,99 στα 24,60. Έχουμε πτώση για Coca-Cola 1,31 στα 30,10 ευρώ με το της Coca-Cola. JB Avax πτώση 2,96% στα 0,3980 και Κέκροπας υποχωρεί 1,12% στα 1,77 ευρώ. Σε αυτό το σημείο να δούμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε η Σωσό Χονδρογιάννη για το μπλόκο στην επένδυση της Κόσκο στο κεντρικό αρχαιο, από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, μια επένδυση η οποία μεταξύ άλλων περιελάμβανε και τη δημιουργία πεντάστερου ξενοδοχείου στο λιμάνι του Πειραιά, ένα συνολικό επενδυτικό πλάνο της τάξης των 535 εκατομμύριων ευρώ. Και βέβαια τα γραφόμενα στο εξωτερικό σε ξένες εφημερίδες δεν είναι ιδιαίτερα κολακευτικά για την ελληνική οικονομία, που γράφεται μάλιστα στο Financial Times ότι οι Έλληνες γραφειοκράτες για άλλη μια φορά έκαναν το θαύμα τους και σταμάτησαν μια σημαντική επένδυση της Κόσκο. Θα δούμε το βίντεο λοιπόν που ετοίμασε ο Σωσό Χονδρογιάννη. Θα πάμε σε διάλειμμα και σε περίπου 7 λεπτά από τώρα θα επιστρέψουμε για το τελευταίο 25 λεπτό της σημερινής μας εκπομπής. Εμπόδια στην υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου του ΟΛΠ στον Πειραιά ύψους 600 εκατομμυρίων ευρώ δημιουργεί το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Το ΚΑΣ διατύπωσε διαφωνίες ως προς την ανέγερση πολυτελούς ξενοδοχείου και εμπορικού κέντρου στο χώρο του λιμανιού. Τα νομικά εμπόδια δε ίσως δεν σταματήσουν εδώ, καθώς σε δύο ημέρες θα εκδικαστεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας η προσφυγή κατασκευαστικών εταιριών κατά των όρων του διαγωνισμού ανάπτυξης της νέας βάσης της κρουαζιέρας, συνολικού προϋπολογισμού 169 εκατομμυρίων ευρώ. Η πρόταση ουσιαστικά της διεύθυνσης προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για την κήρυξη οριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου στον Πειραιά πήρε σήμερα το πράσινο φως από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με αυτήν, κηρύσσεται ως αρχαιολογικός χώρος η εντός των τυχών αρχαία πόλη του Πειραιά που οριοθετείται κυρίως από την αρχαία οχύρωση και την ακτογραμμή. Πιο συγκεκριμένα, ο αρχαιολογικός χώρος ορίζεται βόρεια και δυτικά από το χερσαίο τμήμα του Κονόνιου τείχους και τον σταθμό του ΙΣΑΠ, καθώς και από ζώνη 20 μέτρων εξωτερικά από το τείχος, στα σημεία όπου αυτό δεν είναι ορατό, στα ανατολικά από την περιοχή όπου εκτιμάται ότι βρισκόταν το Κονόνιο τείχος, ενώ στα νότια το όριο είναι η θαλάσσια ακτή από την ναυτική διοίκηση Αιγαίου ως το Μικρολίμανο. Εξαιρούνται η θαλάσσια περιοχή του κεντρικού λιμένα και οι σύγχρονες επιχώσεις, ενώ εντός κήρυξης παραμένουν οι δύο πλάς καθώς και η Ιτιόνια πύλη. Επίσης, σε επόμενη συνεδρίαση του ΚΑΣ θα συζητηθεί ειδική κήρυξη για τα μακρά τείχη. Το ΚΑΣ συζήτησε επίσης το αρχικό αναπτυξιακό πρόγραμμα και μελέτη διαχείρισης, στάδιο 1 και στάδιο 2 του οργανισμού Λιμένος Πειραιός. Αξίζει να σημειωθεί πως πριν την σημερινή εξέλιξη στον Πειραιά υπήρχαν μόνο παλιές κηρύξεις μεμονωμένων μνημείων, που δεν περιελάμβαναν το σύνολο των αρχαιοτήτων. Συνεπώς, όπως λέχθηκε και στη συνεδρίαση του ΚΑΣ, η κήρυξη του αρχαιολογικού χώρου του Πειραιά ήταν κάτι αναμενόμενο. Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Βλέπετε πάντα την εκπομπή Day to Day. Σας προσφέρει το SBC. Έχουμε ήδη διατρέξει 61 λεπτά χρηματιστηριακή συνεδρίαση. Την ίδια ώρα στην ΙΔΑΤ, στην εγχώρια αγορά κρατικών ομολόγων, σήμερα επικρατούν πωλήσεις, γι' αυτό και αναβαίνουν οι αποδόσεις. Το πενταετές είναι στο 2,51, ενισχύεται 0,52% σχέση με χθες. Το δεκαετές έχει απόδοση 3,65%, ενισχύεται 0,03% σχέση με χθες. Υπάρχει τη στιγμή πληροφορία που μετέδωσε το Reuters ότι η Ελληνική Δημοκρατία ετοιμάζεται για νέο τριετές ομόλογο, προκειμένου να αντλήσει περί τα 2 δις ευρώ, έτσι ώστε να αποπληρωθεί ένα μέρος των ακριβών δανείων της Ελλάδος προς το IMF. Όλα αυτά βέβαια θα ξεκαθαριστούν την ερχόμενη εβδομάδα στην νεαρινή συνεδρίαση του IMF στην Ουάσιγκτον, όπου θα μεταβεί ο κύριος Τσακαλώτος μετά το αυριανό Eurogroup που θα γίνει στο Βουκουρέστι, όπου η χώρα μας θα λάβει τα 975 εκατομμύρια ευρώ από τα κέρδη των κρατικών ομολόγων. Και βέβαια, να πούμε και μια επιχειρηματική είδηση. Σήμερα εκπνέει και η προθεσμία για την εθελούσα έξοδο στον ΟΤΕ. Οι πληροφορίες μας λένε ότι ήδη πάνω από 600 εργαζόμενοι του ΟΤΕ έχουν υποβάλει αίτηση εθελοσίας εξόδου και είναι μεγάλος ο αριθμός, με την έννοια ότι θεωρούν ότι εφόσον υπάρξουν και άλλα τέτοια προγράμματα στο μέλλον, δεν θα είναι τόσο καλά σε επίπεδο αποζημιώσεων όπως θα είναι τώρα με την εθελοσία έξοδο. Παράλληλα, να σας πω ότι περιμένουμε ακριβώς τι θα γίνει τώρα με τις δύο μεγάλες γερμανικές τράπεζες. Η Commerzbank είπε χθες ότι σε 9 Απριλίου ξεκινά τη συγχώνευση με την Deutsche Bank, μια πολύ σημαντική εξέλιξη σε επίπεδο ευρωπαϊκών αγορών. Πάμε να δούμε τώρα τι έγινε με την τεράστια οικολογική καταστροφή από τη φωτιά στο δάσος Τροφιλιά, στο νομό Αχαΐας που είχαμε προχθές. Στο ρεπορτάζ είναι η Κατερίνα Καμπόλη και αμέσως μετά θα σας παρουσιάσω το σημερινό μας καλεσμένο. Ολονύχτια μάρχοι με τις φλόγες έδιναν δυνάμεις πυροσβεστικής για να καταφέρουν με το πρώτο φως της ημέρας να θέσουν υπό έλεγχο τη μεγάλη πυρκαγιά που έκαιγε το παραθαλάσσιο δάσος της Τροφιλιάς στο νομό Αχαΐας.
Η φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης και αμέσως έσπευσαν στο σημείο ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής με συνολικά 50 πυροσβέστες και 20 οχήματα, καθώς και μέσα από τον Δήμο και την περιφέρεια Ηλίας, καθώς το δάσος συνορεύει με τον νομό Ηλίας. Οι ισχυροί άνεμοι εμπόδιζαν τον περιορισμό της φωτιάς από ένα αέρια μέσα τη νύχτα, αλλά τα υπιότερα σημερινά φαινόμενα βοήθησαν στην κατάσβεσή της. Ωστόσο, δυνάμεις της πυροσβεστικής βρίσκονται σε επιφυλακή για πιθανές ανζοπυρώσεις στο δάσος. Από την πρώτη στιγμή στην περιοχή βρέθηκε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας, καθώς και ο Περιφερειάρχης Γιώργος Γεωργιόπουλος. Είναι ένα δάσος το οποίο η φυτική του σύσταση είναι τέτοια που ενισχύει πάρα πολύ τελικά τις πυρκαγιές, είναι κουκουναριές κλπ. Και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Το κακό είναι ότι έχει γίνει ένα μεγάλο έγκλημα εκεί, οικολογικού χαρακτήρα και όχι μόνο. Μιλάμε για μια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλους. Είναι προστατευόμενη περιοχή, ευρύτερη περιοχή και με Natura και με συνθήκες Ramsar κλπ. Και σαν εθνικό πάρκο είναι χαρακτηρισμένο. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό που συνέβη, σε όποια έκταση και να συνέβη, είναι εγκληματικό. Το βράδυ δόθηκε η μεγάλη μάχη από τις επίγειες δυνάμεις και θέλω να ευχαριστήσω έτσι και από εσάς και από το σταθμό σας τους πυροσβέστες που έδωσαν αυτή τη μάχη με πραγματική αυτοθυσία και αυταπάρνηση, πολλές φορές και με κίνδυνο. Και αυτό που λέω δεν είναι υπερβολή, είναι η πραγματικότητα. Το δάσος της Τροφιλιάς πρόκειται για ένα πανέμορφο παραθαλάσσιο δάσος, μέρος του βιότοπου που εκτείνεται σε 143.000 στρέμματα και περιλαμβάνει λίμνες, λιμνοθάλασσες και ποταμούς, ενώ προστατεύεται από τις διεθνείς συνθήκες Ramsar και Φύση 2000. Το δάσος καλύπτει περίπου 22.000 στρέμματα, εκ των οποίων υπολογίζεται πως παραδόθηκαν στις φλόγες τα 2.000. Τα πεύκα διαδέχονται τις κουκουναριές, οι οποίες είναι και τα δέντρα που δίνουν στο δάσος το όνομά του, καθώς Στροφιλιά σημαίνει κουκουναριά. Εκ των πραγμάτων γίνεται λόγος για μια σημαντική οικολογική καταστροφή σε ένα σπάνιο οικοσύστημα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και σε αυτό το σημείο έχω τη χαρά και τη τιμή να φιλοξενώ έναν καλό συνάδελφο χρόνια, τον Θοδωρή Παναγούλη, τον διευθυντή της ιστοσελίδας energypress.gr. Θοδωρή, καλώς ήρθες. Καλημέρα, Ανέστη. Λοιπόν, ελληνικός τώρα, δεν νομίζω ότι χρειάζεται τώρα τα τυπικά. Λοιπόν, και σε έφερα σήμερα ούτε να το ήξερα, παραγγελία να σε είχαμε. Γιατί χθες είχαμε το θέμα των ελληνικών πετρελαίων. Δεν ξέρω αν το περίμενες. Οι πληροφορίες σου τι έλεγαν. Ήταν τις τελευταίες ημέρες, τα σύννεφα είχαν πυκνώσει. Είχαν πυκνώσει. Και η αίσθηση από τα στελέχη και τους ανθρώπους εν τέλει που χειρίζονται την υπόθεση, η αίσθηση που αποκόμιζε κανείς ήταν ότι προσπαθούσαν να πούν ότι εμείς τα κάναμε όλα όπως έπρεπε και ό,τι γίνει πλέον είναι υπόθεση των επενδυτών. Άρα συνήγαγε κανείς το συμπέρασμα ότι δεν ήταν δεδομένη η κατάθεση των προσφορών. Αυτό που πράγματι επιβεβαιώθηκε. Για να το πούμε. Πριν σε ρωτήσω τα αίτια, νομίζεις ότι αυτός ο διαγωνισμός μπορεί να πάει πλέον το 20, να χάσουμε το 19. Λόγω εκλογών εννοώ, δηλαδή. Ούτε συζήτηση. Ναι. Πώς θα πάει τώρα το 19. Φαντάσου ότι έχουμε εκεί τα ΕΛΠΕ. Ναι. Να πούμε και στους τηλεθεατές μας, πουλιότανε το 50,1 του ομίλου των ελληνικών πετρελαίων. Ναι. Εκεί δεν έχουμε μόνο δημόσιο, έχουμε και την πλευρά του Λάτσι. Μάλιστα, ο ομίλος Λάτσι είναι το 45%, είναι ο πλειοψηφών εκεί πέρα εταίρος. Μάλιστα. Αυτή η καινούργια διαδικασία που ας υποθέσουμε ότι τώρα ξεκινάει, που πρέπει να συμφωνηθεί με τους θεσμούς και πρέπει να χαραχθεί αυτή η νέα πορεία. Πρέπει να έχει και την σύμφωνη γνώμη του ομίλου Λάτσι τη Pan-European, το οποίο δεν είναι κάτι το οποίο είναι δεδομένο. Μάλιστα. Σκέψου ένα επενδυτή, ο οποίο έχει το 45% και ο οποίο προφανώ για να εξυπηρετήσει, θα λέγαμε, και την κατάσταση, δηλαδή την ομαλή εξέλιξη αυτή τη αγοραπολισία, δέχτηκε να πάει μαζί με το ελληνικό δημόσιο. Σωστά. Ένα ιδιώτη επενδυτή, όταν θέλει να πουλήσει, δεν πάει με τι διαδικασίε του ΤΑΙΠΕΔ. Βέβαια. Κάνει τι διαπραγματεύσει του, βγαίνει στην αγορά, καταλαβαίνει τι γίνεται, ξέρει μέχρι πού μπορεί ας πούμε, να πάρει και τι χρήματα να πάρει. Κάνει τέλο πάντων άλλο κινήσει. Μην θεωρούμε λοιπόν ότι θα έχουμε τώρα μέσα στο 19 νέο διαγωνισμό. Το θεωρώ απίθανο. Δεν μπορώ να πω ας πούμε, ότι είναι αδύνατον. Καλά, το θεωρώ όμως απίθανο. Απλώς γιατί και εκλογές, αν θα γίνουν τώρα πρόορες, πάμε για Οκτώβριο, νομίζω όλο δεν έχει και χρόνο. Δηλαδή χάνεται και χρονιά, ας πούμε, βάσει το. Υπάρχει και ένα ερωτηματικό ακριβώς λόγω των εκλογών τι οποίε αναφέρει. Τελικά την συνέφερε ή την διευκόλυνε ή τις ήθελε, τέλος πάντων την ήθελε αυτή την εξέλιξη, αυτή την πώληση η κυβέρνηση ή δεν την ήθελε. Ναι. Υπάρχει ένα ερωτηματικό. Σωστά. Πάμε τώρα να μας πεις τα αίτια ή τις αφορμές, εσύ έχεις έγκυρο ρεπορτάζ τελικά γιατί δεν έγινε η πώληση. Καταρχάς να πούμε ότι
είχαμε μια μακρά διαδικασία όπου εν τέλει είχε καταλήξει σε δύο σχήματα τα οποία είχαν περάσει, ας το πούμε, μετά από τις δύο πρώτες φάσεις, στην τρίτη φάση, την τελική, όπου θα εκατατίθετο, μέχρι και χθες που ήταν η προθεσμία, θα εκατατίθετο οι δεσμευτικές προσφορές. Τα δύο αυτά σχήματα ήταν σχήματα, θα λέγαμε, που το χαρακτηριστικό τους ήταν ότι ήταν traders, δηλαδή εταιρείες μεγάλες διεθνείς, πολύ μεγάλες διεθνείς εταιρείες, και η Carlyle με την Glencore και η Vitol με την Αλγερίνικη, την Sonatrach, που αυτή έχει και παραγωγή, είναι η μόνη, είναι μεγάλες διεθνείς παγκόσμιες δυνάμεις. Βέβαια. Κυρίως όμως στο trading, στο εμπόριο, ναι, ναι, στην παραγωγική διαδικασία, τη διελιστική βιομηχανία, όπου ας πούμε πρωταγωνιστούν τα ΕΛΠΕ, είναι το βασικό τους χαρακτηριστικό, δεν έχουν μεγάλη εμπλοκή και ούτε και θέλανε, θα λέμε. Έτσι. Αυτά λοιπόν τα δύο σχήματα, χτες που ήταν δεσμευτική η προθεσμία, δεν ήρθαν να καταθέσουν δεσμευτικές προσφορές. Ωραία. Στη μακρά περίοδο που, όπως λέγαμε προηγουμένως, υπήρχαν διαπραγματεύσεις, ναι, και ήταν δύο φάσεις, προσπαθούσε από τη μία πλευρά το ΤΑΙΠΕΔ για λογαριασμό του ελληνικού δημοσίου, από την άλλη πλευρά οι εταιρείες, ο καθένας να τραβήξει το πάπλωμα κατά την πλευρά του. Εκείνο που ήθελε να διασφαλίσει το ΤΑΙΠΕΔ ήταν, για παράδειγμα, ότι θα συνεχίσει να υπάρχει αυτή η παραγωγική διελιστική διαδικασία, δραστηριότητα στην Ελλάδα. Και δεν θα αξιοποιηθούν μόνο οι αποθηκευτικοί χώροι, προκειμένου να γίνεται το εμπόριο από τον καινούριο ιδιοκτήτη. Ένα το κρατούμενο. Εκεί λοιπόν υπήρξαν από την πλευρά του ελληνικού δημοσίου αιρέσεις που δέσμευαν τον καινούριο αγοραστή για την παραμονή, ας πούμε, καταρχάς επί πολύ μακρό χρονικό διάστημα, δηλαδή 5 και 6 χρόνια να μην μπορεί να πουλήσει, και δεύτερον για την διαδικασία την παραγωγική να παραμείνει. Επίσης, θέμα σοβαρό ήταν, ας πούμε, θα λέγαμε, η απαγόρευση που ήθελε και επέβαλε μέσα στο SPA, έτσι, των μετόχων, τη σύμβαση, ας πούμε, ναι, ναι, αγοραπολισίας, επέβαλε το ελληνικό δημόσιο να μην μπορεί να μεταφερθεί η έδρα, ούτε και η χρηματιστηριακή έδρα. Μάλιστα. Θέματα τα οποία, ας πούμε, για τέτοιους επενδυτές είναι. Αυτή είναι παγκόσμιοι παίκτες, όπως είπες. Θέλουν να έχουν την ευελιξία να κάνουν κινήσεις που θα κρίνουν κάθε στιγμή. Δεν λέω ότι είχαν αποφασίσει. Παίζουν με το δευτερόλεπτο τώρα. Δεν λέω ότι είχαν αποφασίσει να πάρουν την έδρα, όμως θέλουν να έχουν τη δυνατότητα. Σωστά. Αύριο το πρωί, ας πούμε, εφόσον θέλουν να το. Δεν θέλουν το κάτρι ρίσκο, το περίφημο ρίσκο της χώρας που έχουμε εμείς, και για πολλές επιχειρήσεις που ισχύει αυτό. Για πολλές επιχειρήσεις. Σοβαρό ζήτημα επίσης είναι το εξής. Τα ΕΛΠΕ, παρόλο ότι είναι μια εταιρεία. Mm. Δεν είναι υποχρεωμένη από πουθενά να φέρει το βάρος όλο της πολιτικής του ελληνικού δημοσίου εις ό,τι αφορά τις έρευνες υδρογοναθράκων. Παρ' όλα αυτά, είναι παρόντα τα ΕΛΠΕ σε όλες τις διαδικασίες που αφορούν την έρευνα υδρογοναθράκων. Ό,τι οικόπεδα έχουν ανοίξει, μάλιστα, σχεδόν σε όλα, στα 9 στα 10, είναι τα ΕΛΠΕ που πρωταγωνιστούν. Όταν λέμε πρωταγωνιστούμε, εννοούμε ότι είναι ο εταίρος μαζί με άλλες εταιρείες. Ναι, αλλά όμως, ναι, ας πούμε, είναι ο συνδετικός κρίκος. Μάλιστα. Αυτό είναι μια δραστηριότητα, το upstream, ας πούμε, που οι εταιρείες, οι traders των πετρελαϊκών προϊόντων δεν θέλουν να μπουν. Mm. Δεν είναι κάτι το οποίο τους είναι ελκυστικό, κατάλαβα, έχει ρίσκα. Δεν θέλουν. Από την άλλη, το ελληνικό δημόσιο δεν μπορεί να απεμπολίσει, ας πούμε. Έτσι. Άρα λοιπόν υπήρχε πράγματι. Είχε τριβή, δηλαδή σημαντική. Υπήρχε τριβή. Προσπαθήθηκε αυτή η τριβή να ξεπεραστεί μέσα από αυτές τις συνεχείς διαπραγματεύσεις του τι θα περιλαμβανόταν, ναι, στο SPA. Mm-hmm. Τις τελευταίες ημέρες πράγματι είχε φανεί, από ό,τι μαθαίνουμε και τώρα, ότι δεν μπορούσαν να συγκλίνουν οι επιδιώξεις. Άρα θα είχαν ενημερωθεί αρκετά νωρίς και η Διοίκηση του Ελληνικού Πετρελαίου. Φαντάζομαι και ο Υπουργός Ενέργειας, κ. Σταθάκης, θα γνωρίζουν, ναι, ότι ήταν. Βέβαιως, μέχρι τελευταία στιγμή όλοι περίμεναν ότι θα μπορούσε πιθανόν, ναι, να κτλ. Και γι' αυτό, αλλά νομίζω ότι είχαν ενημερωθεί. Mm-hmm. Να βάλουμε και την παράμετρο ότι η μία εταιρεία, η Sonatrach, η Αλγερίνικη, ναι, ναι, η οποία ήταν και ενεργή σε αυτή την γενοπραξία της. Ναι, που μας είπε ότι είναι η μόνη που έχει παραγωγή, άρα, ναι, ήταν και πιο κοντά στην, ναι, φιλοσοφία των. Και αυτή μπήκε μετά. Ξέρεις ότι, Ανέστη, η Carlyle ήταν στην αρχή, ναι, και, ναι, η Vitol. Ναι, ναι. Η Carlyle συμμάχησε σε δεύτερο στάδιο με την Glencore
την Ελβετική, ναι. Και η Vitol με την Αλγερίνικη, με την Αλγερίνη τη Sonatrach. Ναι. Λοιπόν, η Sonatrach πράγματι έδειχνε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μάλιστα. Ήταν μάλιστα, θα λέγαμε, και μία σανίδα σωτηρίας που έβλεπαν από την ελληνική πλευρά ότι η Sonatrach θα μπορούσε πράγματι να τραβήξει το κάρο τουλάχιστον για αυτή την γενοπραξία και να κατέβουνε. Mm-hmm. Υπήρξε όμως, ας πούμε, για αυτή η εξέλιξη με το πραξικόπημα. Ναι, ναι, που έγινε στην Αλγερία. Ναι, ξέρεις, ναι, ναι. Κρατική εταιρεία είναι. Βέβαια. Πρέπει να, κανείς να τη βάλει και αυτή την παράμετρο. Ότι δηλαδή έπαιξε το ρόλο στο ότι να μην μπορεί ελεύθερα και άνετα μια κρατική, ας πούμε, ενεργειακή εταιρεία. Πώς να δώσει τώρα χρήματα με τέτοια. Τη στιγμή που έχει πραξικόπημα και πολύ ανώμαλη κατάσταση στην Αλγερία. Στη χώρα αυτή. Όλα αυτά. Ναι, νομίζω φτάσαμε... είναι αρκετή λόγη και σοβαρή. Με αυτά και με αυτά που λέμε. Σωστά. Πάντως τα ΕΛΠΕ πήγαν καλά το 2018 και νομίζω και η φετινή χρονιά εξελίσσεται ικανοποιητικά, έτσι. Έχει τα τελευταία χρόνια τα ΕΛΠΕ έχουν κάνει να. Πολύ καλή. Ξέρεις καλά κι εσύ ότι οι εταιρείες αυτές εξαρτώνται τα αποτελέσματά τους σε πολύ μεγάλο βαθμό από την κατάσταση τη διεθνή. Mm. Αν ας πούμε, τα περιθώρια τα διελιστικά που λέγονται είναι υψηλά. Είναι ψηλά για όλους. Όλοι βγάζουν λεφτά. Βεβαίως. Εάν είναι χαμηλά, όλοι θα πάνε χαμηλά, όλοι θα βγάλουν λιγότερα σωστά, λεφτά. Σωστά. Τα ΕΛΠΕ ήταν τα τελευταία χρόνια βρεθήκαν σε καλή συγκυρία. Δεν μπορούμε να πούμε, το management φαίνεται πράγματι ότι απέδωσε. Να. Διότι είχε, και εμείς που τα παρακολουθούμε και πιο στενά για τα χρηματιστηριακά τους, είχε καλύτερες αποδόσεις από ό,τι είχε, ας πούμε, μέσος όρος, ρε παιδί μου, παραδείγματι των ανάλογων εταιριών. Βεβαίως. Άρα, βεβαίως. Λοιπόν, συνεπώς τα ΕΛΠΕ καλά έχουν πάει, καλή εταιρεία είναι. Δεν σημαίνει δηλαδή η έλλειψη ενδιαφέροντος ότι είναι μια εταιρεία η οποία δεν έχει εξάλλου την αξία της. Παράγοντες που μας εξήγησες. Ναι, είναι τώρα παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν πέρα από την χώρια κατάσταση. Και το ποσό, γιατί σκέψω ότι αυτές οι αγοραπολισίες, γιατί πράγμα μιλάμε τώρα έτσι. Είναι στο ταμπλό η κεφαλαιοποίηση 2,5-2,6. Ναι, 2,637 χθες, ας πούμε, για την ακρίβεια. Άρα λοιπόν μιλάμε για το 50%. Σημαίνει, ας πούμε, ότι μόνο η αποτίμηση η χρηματιστηριακή είναι στο 1,300. Ένα δις 300 εκατομμύρια. Βέβαια. Είναι deal, τεραστίο διαστάσιο. Όταν το ΤΑΙΠΕΔ φέτος θέλει 1,56 συνολικά από το πρόγραμμα. Έτσι. Θα τα έπαιρνε μόνο από τα ΕΛΠΕ αν υπήρχε αυτή. Θέλω να πω ότι δεν μιλάμε για κάποια παρεμπίπουσα ή τέλος πάντων δευτερεύουσα ιστορία. Είναι πολύ πολύ μεγάλη. Ωραία. Πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα με τη ΔΕΗ, με τις λιγνητικές μονάδες. Τι γίνεται. Πριν από αυτό όμως θα ήθελα και ένα σχόλιο για το θέμα της έκπτωσης για τους συνεπείς, που εγώ είμαι στους συνεπείς, με πείραξε τελικά, έτσι, δηλαδή από το 15 στο 10, όχι ότι είναι τρομερό το ποσό, αλλά εν πάση περιπτώσει, όταν έχεις μια συνήθεια να πληρώσεις λογαριασμούς και έχεις αυτή τη συνέπεια ναι. Του 15, ήταν αναγκαίο αυτό, πιστεύεις, είναι τόσο το μεγάλο είναι θέμα. Αναγκαίο, είναι αναγκαίο, είναι αναγκαίο, διότι η ΔΕΗ δεν πάει καλά. Mm. Η ΔΕΗ έχει, τα οικονομικά της είναι δύσκολα. Έχει μπροστά τη υποχρεώσει δανειαγές που πρέπει να καλύψει. Έχει το ομόλογο που λύγει, βέβαια. Έχει το ομόλογο που λύγει. Χρειάζεται ρευστό. Mm. Και το ρευστό δεν το έχει, διότι όπως ξέρεις και όπως έχει υποθεί πολλές φορές, το σύνολο των χρεών που έχουν οι πελάτες της και οι οικιακοί, σε πολύ πολύ ναι, μεγάλο βαθμό, ναι. Αλλά και βιομηχανικοί, φτάνει τα 2,5 δισεκατομμύρια και παραπάνω. Τις λείπουν αυτά τα λεφτά. Με τις ρυθμίσεις που έγιναν, Θοδωρή, δεν βελτιώθηκε η κατάσταση με τα νοικοκυριά. Δηλαδή, όσοι μπήκαν στη ρύθμιση, όχι κάποια στιγμή σταματήσανε πάλι να πληρώνουν, ή ήταν μικρός ο αριθμός που μπήκαν. Βελτιώθηκε σίγουρα και ακόμα πιο σίγουρα ανακόπηκε ο ρυθμός της επιδείνωσης, ο οποίος ήταν ραγδαίος. Μάλιστα. Πράγματι, με τις ρυθμίσεις, πράγματι και με την έκπτωση του 15%, ναι. Κατάφερε η ΔΕΗ, ας πούμε, τέλος πάντων, και κράτησε εκεί κάπως την κατάσταση, η οποία όμως παραμένει δύσκολη. Έβαζε λοιπόν και βάζει η ΔΕΗ το θέμα ότι πρέπει τα τιμολόγια να αυξηθούν. Ναι. Να μην αυξηθούν ευθέως, δηλαδή να μην πούμε ότι η κιλοβατόρα στοιχίζει τόσο, αλλά να μπει τουλάχιστον, επειδή υπάρχει μια δυσμενή εξέλιξη διεθνής, που είναι η άνοδος των τιμών στα δικαιώματα ρήπων, τα λεγόμενα, τα οποία ναι, τα πληρώνει η ΔΕΗ επειδή καίει λιγνίτες. Ναι, ναι. Έλεγε λοιπόν η ΔΕΗ, άφησέ με, Υπουργείο, κύριε Σταθάκη, κυβέρνηση, άφησέ με να βάλω μία ρήτρα ρήπων. Μάλιστα. Δηλαδή, όταν αυξάνουν οι τιμές των διεθνών, των δικαιωμάτων, ας πούμε, διοξιδίου του άνθρακα, να αυξάνει το τιμολόγιο. Ναι, ναι. Όταν μειώνονται, να μειώνει. Επειδή δεν μπορείτε να μειωθούν, σωστά. Αύξηστα ήταν. Σωστά. Έλεγε λοιπόν, ας πούμε, η ΔΕΗ, επιτρέψτε μου να την κάνω αυτή τη διαδικασία για να πάρω χρήμα.
Εν ώψη και των εκλογών, και αν συμπίσω κουβεντιάζαμε προηγουμένως, αυτό είναι κάτι δύσκολο. Οποιαδήποτε κυβέρνηση θα το κάνει. Είναι κόστος για την κυβέρνηση. Την εκάστοτε κυβέρνηση. Ναι, ας γινόταν όμως νωρίτερα. Σωστά. Το σίγουρο είναι ότι η ενέργεια είναι ένα αγαθό το οποίο στοιχίζει. Mm. Είναι αγαθό το οποίο χρειάζεται επενδύσεις μεγάλες, έχει κόστη μεγάλα. Υπάρχει, ας πούμε, στην Ελλάδα το δεδομένο ότι και με λιγνίτη, πολύ λιγνίτη για να παράξουμε το ρεύμα. Αυτό είναι αντίθετο στην ευρωπαϊκή πολιτική της απανθρακοποίησης και το πληρώνουμε ακριβά. Το πληρώνουμε με τα δικαιώματα που λέγαμε που σου λέγαμε προηγουμένως. Δικαιώματα ρήπων, ναι. Αυτό λοιπόν, ας πούμε, πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη για να λέμε ότι πρέπει να υπάρχει ορθολογική διαχείριση αυτού του αγαθού, που είναι το ενεργειακό αγαθό, και από την άλλη, βέβαια, να προστατευτεί ο καταναλωτής. Mm-hmm. Και έχεις δίκιο εσύ να λες ότι εγώ, ο συνεπής, γιατί να μην έχω μια επιβράβευση ακόμα καλύτερη. Εδώ θα σου πω και εγώ γιατί η ΔΕΗ να μην επιδιώξει ακόμα περισσότερο να εισπράξει τα ποσά τα οποία της οφείλουν και της οφείλουν επειδή δημιουργήθηκε μια... και επειδή, βεβαίως, πολλοί κόσμος δεν έχει να πληρώσει. Και επειδή όμως δημιουργήθηκε και μια φιλοσοφία, μια αντίληψη του δεν πληρώνω. Mm-hmm. Ήταν η εποχή όπου, ας πούμε, υπήρξε πολιτική κατεύθυνση. Mm-hmm. Κάτω από 1.000 ευρώ δεν κόβουμε το ρεύμα. Ναι. 1.000 ευρώ... να χρωστάει ένα νοικοκυριό σημαίνει 4 λογαριασμούς. Βέβαια. 5 λογαριασμούς. Όπως καταλαβαίνεις, λοιπόν, αυτή τη στιγμή εγκαθιδρύθηκε μια νοοτροπία που έλεγε η ΔΕΗ δεν κόβει το ρεύμα. Και όλοι κάνανε. Έφτασαν, ας πούμε, τα ληξιπρόθεσμα στα 2,5 δισεκατομμύρια. Και άντε να τα μαζέψει τώρα. Και άντε να τα μαζέψει. Και δεν αφήνει και την αγορά να ανοίξει, γιατί ποιος φεύγει εύκολα από τη ΔΕΗ που δεν το κόβει το ρεύμα για να πάει σε κάποια ιδιωτική εταιρεία η οποία εντάξει μπορεί να είναι κάτι πως φθηνότερη. Όταν έρθει όμως η ώρα και δεν πληρώσει, θα στο κόψει το ρεύμα. Τι λες τώρα. Όπως καταλαβαίνεις λοιπόν. Έχουμε μόνο 5 λεπτά. Πες μου λίγο το διαγωνισμό τώρα. Μελίτη και Μεγαλόπουλη. Τι βλέπεις εκεί τώρα. Είναι δύσκολα. Και εκεί είναι δύσκολα. Εκεί, έτσι. Εκεί υπάρχει ημερομηνία. Έχει δώσει ο κύριος Παναγιωτάκης μέχρι. Κοίταξε. Υπάρχει η δέσμευση ότι τον Μάιο. 8 Μαΐου, αν θυμάμαι καλά, ναι. Θα έχουν τελειώσει, 8, 12 Μαΐου, θα έχουν τελειώσει όλα. Εντάξει, μπορεί να πάρει και κάποια παράταση. Το βασικό είναι όμως ότι δυσκολεύεται η ΔΕΗ που πουλάει αυτή τη στιγμή τα δύο αυτά πακέτα μονάδων, έτσι, Μελίτη και Μεγαλόπολη, δυσκολεύεται η ΔΕΗ, δυσκολεύεται η κυβέρνηση να δημιουργήσει όρους τέτοιους διαφορετικούς από την προηγούμενη διαδικασία που ναυάγησε. Ναι. Δηλαδή πρέπει κάτι άλλο να δώσει. Οι παίχτες οι οποίοι ενδιαφέρονται για να πάρουν αυτά τα λιγνητικά asset, ας πούμε, της ΔΕΗ είναι συγκεκριμένοι. Ναι. Κάτι άλλο πρέπει να προκύψει για να το μη ενδιαφέρον της προηγούμενης φοράς ή το ελλιπές ή τα χαμηλό τίμημα που δόθηκε την προηγούμενη φορά να γίνει τώρα ενδιαφέρον θετικό και να αλλάξει την κατάσταση. Οι ηλεκτρικές μονάδες παίζουν ή δεν το διαπραγματεύεται η κυβέρνηση? Δεν το διαπραγματεύεται η κυβέρνηση, δεν παίζουν. Αν το βάλει κάποια στιγμή όμως η Κομισιόν ως απότοκο της αποτυχίας να ανοίξει αυτή η ιστορία της αγοράς με το λιγνίτη, δεν το ξέρουμε. Mm. Το πιθανολογούμε. Θα το βάλουν κάποια στιγμή. Σωστά. Αυτή ήταν ανέκαθεν η γνώμη, η κατεύθυνση την οποία έδινε η Κομισιόν ήταν ότι πρέπει να μπουν και οι υδροελεκτρικές μονάδες, άρα μαζί οι λιγνίτες και οι υδροελεκτρικά να κάνουν ένα πακέτο. Αυτό να σου θυμίσω, παρότι εσύ θα το θυμάσαι, να το θυμίσουμε στους τηλεθεατές μας, ήταν και κάπως στο σχέδιο της μικρής ΔΕΗ. Είχε μέσα και υδροελεκτρικά, είχε και λιγνίτες, είχε και πελάτες, κομμάτια πελατών, είχε και χρέη και δάνεια. Ήταν, ας πούμε, το 30% καθηκόνα και ομοίωση της κεντρικής ΔΕΗ πήγαινε, ας πούμε, για να πουληθεί. Λοιπόν, και ένα τελευταίο σχόλιο. Έχω 2 λεπτά για τα τελευταία μεγάλη συμφωνία της Κύπρου, Ελλάδας, Ισραήλ για το θέμα το ενεργειακό και ειδικά για την Κύπρο πλέον που αναδεικνύεται σε... Η Κύπρος και ολόκληρη περιοχή εκεί κάτω, το Ισραήλ, Αίγυπτος, είναι μια νέα πηγή τροφοδοσίας, ενεργειακής τροφοδοσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι τόσο μεγάλα τα αποθέματα, Θοδωρή. Είναι καταρχάς, ας πούμε, εκείνα τα οποία έχουν βρεθεί. Το Λεβιάθαν, λες τώρα εκεί. Είναι το Λεβιάθαν του Ισραήλ, είναι η Αφροδίτη και, και η νέα ανακάλυψη τελευταία, ας πούμε, που έγινε από την ExxonMobil στην Κύπρο. Και είναι το τεράστιο κοίτασμα Ζόρ στην Αίγυπτο. Ναι, αυτό είναι πολύ μεγάλο. Αυτό είναι, άρα λοιπόν είναι ότι η Ανατολική Μεσόγειος γίνεται μια νέα πηγή τροφοδοσίας. Εκεί προσδοκάμε και εμείς ως χώρα να έχουμε κάποια ευρήματα εκεί κάτω από την Κρήτη, δυτικά της Κρήτης, ώστε να μπούμε στο παιχνίδι. Σε κάθε περίπτωση μπορούμε να μπούμε στο παιχνίδι ακόμα και σαν σημείο κόμβος διαμεταφοράς. Διότι αυτό το αέριο από εκεί κάπως πρέπει να φύγει. Προσπαθούμε λοιπόν εμείς
με τις καλές σχέσεις, όπως το λες, που έχουμε χτίσει με το Ισραήλ, με την Κύπρο ούτως ή άλλως, προσπαθούμε να λειτουργήσει αγωγός, ο οποίος θα παίρνει το αέριο από την περιοχή εκεί, από το Ισραήλ, από την Κύπρο, και μέσω Κρήτης θα το φέρνει πάνω στην Βόρεια Ελλάδα για να πάει πλέον προς Ιταλία κτλ. Είναι σε διαδικασία όλες αυτές τις εξελίξεις και θα κρυθούν και από το τι θα βρεθεί το επόμενο διάστημα και στην Κύπρο, αλλά βέβαια και στα δικά μας, ας πούμε, τα χωρικά ύδατα. Ωραία. Λοιπόν, Θοδωρή Παναγκούλη, ευχαριστώ θερμά που ήρθες σήμερα εδώ. Ευελπιστώ να τα λέμε τακτικά και αυτό θα γίνει. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια και θα τα ξαναπούμε πάλι σύντομα. Επίσης. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο κύριος Θοδωρής Παναγκούλης, συνάδελφος δημοσιογράφος, διευθυντής της ιστοσελίδας energypress.gr. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η σημερινή παρουσία εδώ στο SBC. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας μαζί σας για αύριο το πρωί 10:30. Να είστε όλοι καλά. Καλό μεσημέρι και καλή τύχη σε όλους. Γεια χαρά.